Εφτά ουρανοί, εφτά και συνεβάλλητες περάσανε κλεφτά. Πατάγανε στις μύτες ποιος έρωτας περνά. Απ' το παραθυρό μου εσύ σου τελικά το άλλο το μισό μου. Εφτά ουρανοί, εφτά και συνεφαλίτες με δύσαν στα νυχτά. Μου κλέψαν τις αίτες, δεν είχα οπλιστεί. Για τέτοια καταιγίδα με βρήκε η χαραυγή. Με λιώμα την ασπίδα θα κάνω πάλι το ίδιο λάθος με το ίδιο πάθος. Καημένη λογική, καημένα δέντρα του κόσμου η σέντρα. Τον έρωτα το βάζει φυλακή. Εφτά. Και αν είμαι συνέχεια αν τηλεφώνει η Ρεβέκα. Και μόλις το απαντήσω, κλείνω του. Δεν το πιστεύω. Το ίδιο συμβαίνει με τον Κυριάκο. Ναι, επαναλαμβάνεται συνέχεια του η ιστορία. Ή βρεν άλλον τρόπο να προσπαθεί να μας πελάνει. Δεν θα μας αφήσει ποτέ στην ησυχία μας. Ωραία, συνεχίστε άλλο. Πρέπει να τη φέρουμε κοντά μας. Πρέπει να την ελέγχουμε εμείς. Θα μου επιτρέψετε να κάνω λίγο τον συνήγορο του διαβόλου. Τι σκέφτηκες? Σκεφτήκατε ότι μπορεί η Ρεβέκα να προσπαθεί να επικοινωνήσει μαζί σας ή να μην τα καταφέρνει. Τι είναι? Ήβρα δηλητήριο στο αίμα της. Δηλητήριο? Πώς γίνεται? Έλα, αντέ, τούτο να μπορούμε όλοι μας. Έλα τώρα στην κυρία Αναστασία, ενώ είναι γερός οργανισμός όμως, να επανέλθει. Χρειάζεται χρόνο. Έχεις παιδιά, έχεις ανθρώπους που σε νοιάζονται. Επήρες μια φορά το ρίσκο και κοίτα που κατέληξες. Επεθάναμε όλοι από την αγωνία μας. Ας όπου εκτέθηκε το μωρό σε κίνδυνο. Δεν χρειάζεται να μπλέξεις πάλι, αρετή μου. Πιστεύετε ότι μπορείτε να με κρατήσετε εδώ μέσα κλεισμένη? Άμα θέλω, έμπαω. Το αντίθετο, Ναρτή. Και ξέρω ότι είναι να ξυπνήσω ένα πρωί και να βρω ένα σημείο μα ότι είσαι στην Γερίνια. Αλλά να πρέπει να σκεφτείς μόνη σου. Κατά πόσο είναι σωστό να πάει, ναι ή όχι. Ναι. Ναι, μάνα μου. Έρχομαι αμέσως. Πάω, έχω μια δουλειά. Μανά! Προσέχε τα μωρά, Ζαβή. Επανήλθε. Τα όργανα της επηρεαστήκαν μεν, αλλά εγκλήτωσε εντός το παραπέντη. Μην αγχώνεσαι. Μίλησα με τον Αρίστο. Ενδιαφέρεται να αγοράσει το μερίδιο μου της σχόλης. Πότε χρειάζεται να δουλεύουμε τζόμε. Τι? Τι έκαμες, ρε Χάρη? Τι είναι να κάνεις μετά? Εντάξει, φυγηρία μου. Κάτι να βρέθει. Δουλειές πολλές. Εγώ τον παπά σου που σκέφτομαι. Δεν ξέρει τι να κάνει με την κόρη του. Νιώθει ότι έχει τόσο μίσος μέσα της για όλους σας. Ζήλια, χωρίς λόγο. Κανένας δεν της έδωσε την ευκαιρία να νιώσει παραμελημένη. Πάντα έκανα εγώ πίσω, για να έχει εκείνη τη σημασία της. Εκείνη όμως ισχυρίζεται το αντίθετο. Ξέρω το. Κυρία Αναστασία! Κυριάκο, ελάτε η βράδυ! Τότε όλα που συμβαίνουν είναι τυχαία. Εστημένα. Κάποιος είναι να μου κάνει κακό. Κάποιος είναι να με σκοτώσει. Άλλη να την προλάβω. Ας ελπίσουμε πως να πάνε όλα καλά. Παναγία μου, μεγάλο χάρη. Βοήθα μας, βοήθα τη, Χριστέ μου, βοήθα τη. Ένα πήρε υπερβολική δόση. Έτσι φαίνεται. Άμα πεθάνει, ας θα αντέξω. Μαραζόλης, γεια μου και να πάρω όλα καλά. Πάμε, πάμε και εμείς. Τι ώρα είναι? Πέντε. Στη
Στείλα του μήνυμα, λέει μου απάντησε. Τι να κάνουμε. Παπά, τι έγινε. Μόλις και γλιτώσαμε την υπερβολική δόση. Χριστέ μου. Είναι εκτός κινδύνου. Ευτυχώς ναι. Αλλά σε πολλά σημεία κατάσταση. Τι είναι να γίνει τώρα. Δεν θέλω να σας λέω ψέματα, αλλά... Βέβαια, καμπάρα λίγο να πεθάνει. Αν αρκούσαμε ακόμα λίγο να την έβρουμε. Έλα, κάτσε. Εγώ φταίω για όλα, εγώ. Πρέπει να φανούμε δυνατοί, για να καταφέρουμε να τη στηρίξουμε. Δεν στάθηκα δίπλα της όσο έπρεπε. Είχε με ανάγκη και εγώ έφτιαξα την. Παπά, έκαναμε ό,τι αν μπορούσαμε. Με φταίει στον εαυτό σου. Λοιπόν, άκου να δεις τι θα κάνουμε. Θα πάμε πάνω να ξεκουραστείς, να φάεις κάτι και μετά να πάμε στο νοσοκομείο. Θα βρούμε τους γιατρούς, να τους ρωτήσουμε πώς μπορούμε εμείς να τη βοηθήσουμε. Εντάξει. Άντε, έλα, πάμε. Δεν το ακουστεί, ρε. Τι μου κάνει, ρε. Είναι τούτος. Ρωτά με. Να μου, ρε, Μετράκη. Πού είσαι το λίστο για πρώην να βάζει, γεμ. Εν πού το νοσοκομείο που έρχομαι, ρε. Γιατί τι έγινε. Η Ρεβέκα. Παρολίου να πεθάνει που η υπερβολική δόση. Όσον και προλάβαμε την. Τι λέει, ρε. Ναι, ρε, πανικό. Ευτυχώς η πρόεδρε μου πια μας τηλέφωνο και είπε μας που ήταν. Άστα. Τώρα εξηγούνται πολλά. Ναι, πάρα πολλά. Τελικά είσαι δίκιο νησό γιατί κάτι υποψιάζει του. Ναι. Και άλλα είμαστε μίτσα. Ναι. Τελικά φύγει ένα αληθινή. Τουλάχιστον εξεπεράσε τον κίνδυνο. Ναι. Εγλίτωσε την. Παρατρίχαν όμως. Χίρε, λέει σου. Πάω να το κρεμάσω πάλι. Είχαμε φυρμένη γε μου. Δεν θα το ξεχάσω ποτέ μου. Ενόμισα πως ήταν πεθαμένη μη κακόνη. Εντάξει, άτι ρέμισε. Φάνηκε τυχερή που πρόλαβε να ειδοποιήσει που ήταν. Τελικά είχε δίκιο η ζωή ότι η Ρεβέκα πρέπει να έμπλεξε με ουσίες εξάρτησης. Μακάρι, τσινιούλοι που πουλούν το θάνατον εις τα παιδιά μας, να τους τιμωρήσει ο αφέντης μου Θεός όπως τους αξίζει. Για το χρήμα νουλα, μάνα. Ναι, αλλά τούτοι οι άνθρωποι έχουν τον τρόπο του και κάνουν σε να θέλεις να δοκιμάσεις. Έτσι γέμπλεξες, κόρη μου, δύσκολο να ξεφύγεις. Η Ρεβέκα μου, το μωρό μου το καλό, τώρα εξηγούνται για μου τα ούλα που κάνουν μάνα μου, τα κακά. Έχουν πάρει ενέργεια στον τα πράγματα, μάνα. Όσα Θεέ μου, πόσα να δοκούν πάνω μας, δοξάζω το όνομα σου. Η κόρη μου στο ένα νοσοκομείο, η αγκόνισσα μου στο άλλο και παλεύουν και δικαιώ να ζήσουν. Εντάξει, άντε, να γίνουν και πιο καλά, μην ανησυχείς. Μακάρι πρώτα ο Θεός να βάλει το χέρι του τον όχρησο γε μου. Γιαγιά μου, νομίζω να πάει να πέσεις γιατί είσαι πολλά δύσκολη νύχτα. Να πέσω εγώ. Πού να έβρε ο υπνομάνα μου. Να παρακάμω ένα μπάνιο λέω και πω στο νοσοκομείο στη Σοφία μου. Θα πάει που ποτέ, άντε, να προσπαθήσεις να κλείσεις τα μάτια σου καμιά δυο ώρα να ξεκουραστείς. Αμέ δεν έχουμε και την έννοια σου. Τα μωρά, κόρη μου, να μου γεια. Γιαγιά, τα μωρά μια χαρά ήταν. Εσύ να με παθείς τίποτε. Κάτσε. Έναν τίποτε, γεια μου, έναν τίποτε. Σηκώθηκα απότομα. Γιαγιά, φάει καμιά φέτσα να σου κάνω και ένα τσάιντζι να πάει να πέσει. Εντάξει, κόρη μου, εντάξει. Δεν ετοιμήθηκα καθόλου, Ιακώβε. Νόμιζα να απελάω από σκέψεις. Εγώ νομίζω ότι αφού ήρθε η μάμα πίσω και όλα τελειώσαν, ήταν να ερεμήσουμε όλοι. Είναι μόνο η μάμα σου, Ιακώβε. Είναι και πολλά άλλα πράγματα. Ούτε εσείς τι είμαστε. Εγώ ξύπνησα το μωρό και σηκώθηκα. Αν τον άκουσα να κλαίει. Φαίνεται να πεινάσαι ακόμα. Άκουα σε όλη νύχτα που περπατάς μέσα στο σπίτι. Συγγνώμη, δεν ήθελα να σας κρατήσω ξύπνιος. Με φάσε, ούτε εγώ κοιμούμουν. Ένιωθα ότι ήταν να σπάσει και λέμουδες πολλές σκέψεις.
Τι σε βασανίζει? Τα τελευταία χρόνια έγιναν πάρα πολλά. Άλλαξε η ζωή μου απότομα. Και πιστεύω ότι δεν ήμουν τόσο έτοιμος για τόση μεγάλη αλλαγή. Κάθε μέρα που περνά, γίνεται και κάτι άλλο. Ποιον που όλα σε προβληματίζει πιο πολλά? Τα στοιχεία με την Εφέλη. Αν έχει την παραμικρή ανάμειξη Εφέλη σε τούτο έγκλημα, δεν θα το αντέξω. Ειλικρινά για μένα, η Εφέλη ήταν η προσωποποίηση της καλοσύνης και της αγνότητας. Αν έκανα τόσο μεγάλο λάθος και αποδειχτεί το αντίθετο, θα καταρρεύσουν όλα μέσα μου. Δεν θα μείνει τίποτε. Και δεν πρόκειται να εμπιστευτώ ξανά κανένα. Και τι θα κάνει, ρε Ιφηγένεια μου, ένα υπογράφει ανέργος? Κάτι είναι αύριο να ασχολείται. Αλλά ο Χάρης αγαπά τη σχολή. Είναι κρίμα να το κάνει το πράγμα στον εαυτό του. Είναι αυτοκαταστροφικό. Ξέρουμε και θυκιό πολλά καλά γιατί θέλει να φύγει εκεί μέσα. Κυρία Χριστέλα, όλοι ξέρουμε το γιατί. Και είναι σωστό να κρυφκόμαστε εμείς από το δάχτυλό μας. Απλά εγώ κάνω υπομονή. Δεν ξέρω, που την άλλη σκέφτομαι ίσως αν καλύτερα να πουλήσει το μερίδιο του. Να ησυχάσει και εκείνος, να ησυχάσει και εσύ, κόρη μου, να ησυχάσουμε κι εμείς. Πραγματικά δεν ξέρω αν είναι η καλύτερη λύση. Αλλά στο κάτω-κάτω πρέπει να σκεφτεί και το μέλλον του. Και το μέλλον του μωρού του. Έχεις δίκιο, κόρη μου. Να προσπαθήσω να του μιλήσω. Ξέρεις, με νομίζει ότι είμαι πόνατο την κατάσταση εμένα. Ξέρω το, μάνα. Κυρία Χριστέλα, αναπόθεσα όλες μου τις ελπίδες πάνω στο μωρό. Επίστευκα πως να έρθει κοντά ο Χάρης. Αγαπώ τον, κυρία Χριστέλα. Ξέρω το, κόρη μου. Και ειλικρινά, ώρες-ώρες, παρακαλώ να μην εγνωρίζει ποτέ τον την οικογένεια, να. Ήταν η καταστροφή του. Και εντάξει, δεν έχω τίποτε με τη Φάνη. Είναι πολλά καλή κορούα και έχει πολλά καλή καρδιά. Ξέρω το ότι και εκείνη πονεί. Όμως εγώ δεν αντέχω άλλο να βλέπω το παιδί μου να υποφέρει Ιφηγένεια. Πού είναι το πουκάμισο μου? Μες στο αρμάρι. Το παντελόνι μου. Τσάμε που το άφηκε σε ψες. Ο καφές μου. Μα άλλα σου πω ένα σε βουρώ από πίσω. Η δουλειά σου ποια είναι? Έφυγες. Έφυγα. Μαζί δεν κάνετε και χωριά δεν μπορεί. Ακριβώς. Πού είναι η ζάχαρη? Μιράντα. Λάκη. Λάκη, ξυπνάτε. Λάκη, να αρχίσεις να πάει δουλειά. Τώρα είναι. 7:30. Τι λέει? 7:30. Σήκω πάνω για τι έγινε? Τι έγινε, να αρχίσαμε, είναι 7:30 ώρα. Απ' όλα, για μάρκησα. Κάτι έχει μου απουράν, τι να του πω. Ένα φωνάζεις, να τον ακούσω λίγη Λευκοσία. Να με σας κάνω έναν καφέ να πείτε. Όχι, μάνα μου, εθώρεις, αρχίσαμε να λόσω. Να πάμε λίγο. Έλα σου πω, αν χρειαστείς οτιδήποτε πόψε. Με έναν τραπέζι, πιάσε μας. Εντάξει, ευχαριστώ πάρα πολύ που προσέχετε το στυλ. Λοιπόν, άντε. Λοιπόν, θα με σύζυγε. Ευχαριστώ, ευχαριστώ, γεια. Ρε φίλοι μου, κάνε ό,τι βιάζεσαι. Κάτσε να μου. Πάω κι εγώ αφαιρετσάνω. Πάντως, μπορούσαμε να πάρουμε εμείς το μωρό σχολείο. Ξέρω τον Ατάσα μου, αλλά θέλω να είμαι κοντά του τώρα, λόγω της κατάστασης. Μπράβο ρε Μανίκο μου. Και καλά κάνεις που σκέφτεσαι έτσι. Είναι καλά, καταλάβω το. Κάνετε κι εσείς ό,τι μπορείτε για να βοηθήσετε βέβαια, αλλά άλλον ο παπά και η μάμα και άλλον η γιαγιά και ο θείος. Είχαμε κανένα νεότερο από τη θεία. Τι να σας πω, βελτιώνεται η κατάσταση. Του παράξενο είναι πώς ευρέθηκε τόσο δηλητήριο μέσα στο αίμα. Άλλαξε τίποτα στη διατροφή της? Μήπως φάει κάτι που είχε μέσα του την υφσία που το προκάλεσε? Μα τι μπορεί να προκάλεσε τόσο βαριά δηλητηρίαση? Και από την άλλη, ναι, θα τρώνε οι άλλοι μες στο σπίτι. Μπορεί να αγοράσει τίποτα από τα προϊόντα της δίαιτας που εμφανιστήκαν τώρα τελευταίως. Όχι κάτι χάπια, κάτι ροφήματα, ξέρω κι εγώ.
Πάντως, έχασε πολλά κιλά τώρα τελευταία. Ξέρω ότι η Σοφία είναι καλά. Προσέχει τη διατροφή της. Δεν θα αγοράζει κάτι χωρίς να ελέξει τι έχει μέσα πρώτα. Να το πάμε, παπαρκίζα μου. Άντε, λεβέντη μου, φύγαμε. Μιλούμε μετά. Στο καλό. Γενία μου, είσαι έτοιμη. Ναι. Γεια μου. Κοιμάται, αγάπη μου. Κόμμα. Ναι. Άτυχε κάτι και ξενύχτησε έλειψες. Τέλος πάντων, να πάμε. Θα πάει και σε μάθημα. Να φύγω κι εγώ σε 5 λεπτά. Άντε, άντε, Βγενία. Κυριακό μου, είσαι καλύτερα. Προσπαθώ. Να πάει νοσοκομείο, θέλω να έρθω μαζί σου. Πρέπει να πάω στο γραφείο πρώτα όμως, για κάτι δουλειές. Να έρθω μαζί σου. Δεν θα σε αφήσω μόνος σου. Να είμαι εντάξει πολύ να. Όχι, Κυριακό μου. Επιμένω. Είμαι έτοιμη. Πάμε. Όταν τελειώσετε τις δουλειές, γίνεται να περάσετε από τη σχολή να με πιάσετε να πάμε μαζί νοσοκομείο. Εντάξει, φάνη, να περάσουμε. Πριν φύγω όμως, θέλω να σου πω και κάτι άλλο. Ό,τι και να γίνει με τη Ρεβέκα, αν αδερφή σου, προσπάθα να τη συγχωρήσεις, σε παρακαλώ. Παπά, θέλω να τη συγχωρήσω, αλλά δεν ξέρω αν μπορώ. Σίγουρα θέλω να πάθει κακό. Να είμαι δίπλα της μέχρι να γίνει καλά. Πλέον έστω χέριν της. Δαμέ, κοιμήθηκε το μωρό. Όχι, αλλά ανήσυχος. Μην πάει πάνω, άστε να κοιμηθεί. Πάντως φαίνεσαι καλά τις μέρες. Με σκέφτηκα να πάει μια εκδρομή είναι οι τρεις μας σήμερα. Τι λάβεις? Είμαι καλά, αλλά ανησυχώ για την αρφή μου. Τι μπορούμε να κάνουμε, αρτή? Σκέφτομαι να πάω όπως να δω τι γίνεται. Είναι πολύ επικίνδυνο. Περίμενε λίγες μέρες να περάσουν, μετά πάει. Στέφανε, υπέφερε στα σέρκα του του ανθρώπου. Λαλό σου χτύπαν την κάθε νύχτα. Κάθε νύχτα. Μα γιατί όμως? Πρέπει να υπάρχει κάποιος λόγος, δηλαδή. Ο άνθρωπος εμπελός, βίαιος, άγριος. Φαίνεται έπινε και έβρισκε μια αφορμή κάθε νύχτα να ξεσπά τα νεύρα του πάνω της. Πρέπει να πάω να δω τι γίνεται. Ενοχλώ. Στέφανε. Έλα μέσα, έλα μέσα, αριστερόι. Κάτσε και μίλα της αρδής, γιατί θέλει να ξαναφύγει να πάει στα κατεχόμενα πάλι. Μα επέλανες. Καλά, καταλαβαίνεις ότι τούτος ο τύπος είναι φωνιάς. Ήταν μέσα στη φυλακή για φόνο. Και είσαι πολλά τυχεροί που εκλείτωσες που το χτύπημα, γιατί νομίζεις ότι ήσουν πεθαμένοι. Και στην κακοπέτρια ήρθε να σε έβρει για να σε αποτελειώσει. Τώρα θέλει να πάει πίσω στα κατεχόμενα πάλι. Ναι, αλλά είναι φυλακή τώρα. Ναι, αλλά δεν ξέρουμε τι γίνεται σίγουρα. Αυτός ο άνθρωπος έχει πάρα πολλά μέσα, έχει πολλές διασυνδέσεις. Την προηγούμενη φορά έφκαταν τον τάχα μου με χάρη. Ξέρεις τι μπορεί να κάνει, τι μαφία μπορεί να σκεφτεί. Έχω την έννοια της αρφής μου. Νιώθω ότι κάτι κακό της έκαμε. Ναι. Η ίδια. Λοιπόν, πέ μου. Γιατί είμαι που φεύγεις. Τι σου έκανα, πες μου. Θέλω να μείνω μόνη μου. Γιατί τώρα λύσεις εδώ? Νομίζω πως προχωρήσαμε πολλά. Μετά νιώσες που με έβαλες στη ζωή σου? Μετά νιώσα που επήρα γλύωρα τόσο σοβαρές αποφάσεις. Είμαι πολλά μίτσα για τέτοιου είδους σχέσεις. Πέ μου το καθαρά. Δεν με φέρνεις σε δύσκολη θέση. Όχι. Θέλω να μου το πεις. Θέλω να τα ακούσω. Και υπόσχομαι σου, ό,τι και αν μου ζητήσεις, εγώ να το κάνω. Γιατί το κάνεις τούτο? Γιατί κουράστηκα να σε βρω από πίσω. Δεν αντέχω άλλο να προσπαθώ να σε κάνω, να μου μιλήσεις, να μου εξηγήσεις. Όποια απόφαση και αν πήρες, θέλω την ακούσω. Νομίζω πως επήρα κάποια απόφαση. Ποια είναι?
θέλω να χωρίσουμε. Και τι σκέφτεσαι να κάνεις, παιδί μου? Δεν γίνεται άρρημο να το βάζουμε κάτω στην πρώτη δυσκολία. Το ξέρω ότι δεν είσαι καλά μετά το θάνατο της γιαγιάς, ούτε εγώ είμαι, αλλά πρέπει να το παλέψουμε, να συνεχίσουμε. Δεν μπορείς να κάνεις λίγη υπομονή ακόμα? Καλά, αγάπη μου, ό,τι πεις εσύ, ό,τι σε κάνει να νιώθεις καλύτερα. Πού να έρθεις? Στην Κύπρο? Είσαι σίγουρος? Εντάξει, αγάπη μου, ό,τι νομίζεις εσύ. Αγάπη μου, μισό λεπτό, σε αφήνω γιατί έχω κλείσει από... Έχω κλείσει, με παίρνω στην άλλη γραμμή. Θα σε πάρω εγώ σε λίγο, ε. Γεια σου, γεια. Ναι. Η ίδια, ποιος είναι? Αθηνά. Ποιος ήταν? Η Πολίνα. Τι έγινε, χλώμιανε ξαφνικά, έγινε κάτι? Είπε μου ότι έλειω να αρρωστεί και αν μπορώ να πάω από εκεί. Να πάεις τότε. Να έρθω εγώ μαζί σου. Όχι. Ενώ ότι μπορεί να με νιώθει διάνετα να είσαι κι αμέ. Στέφανε, να σε εντάξει με το μωρό? Εμένα ανησυχεί, μια χαρά να είμαι με το μωρό. Ναι, ναι. Εντάξει, να πάω κι εγώ τότε. Πάω να πιάσω τη σάντα μου. Πρόσεχε την, α. Ένα αποφασισμένη να πάει από εκεί πάλι. Μα πώς θα την εμποδίσω, αριστώ. Δεν θα σε ξέρω κι αφαλή. Μην τι μπορείς κάνει να έλεγχο μπάγιο που έρχεται. Μα πρέπει να λογικευτεί, γίνεται. Κοίταξε, αν στο κάτω-κάτω να θέλει να πάει να την έβρει την αρφή τη, να πάμε κι εμείς μαζί της, να μην την αφήκουμε μόνη της. Έφυγα. Προσεκτικά. Με βριάζω άμα μου κάνετε σαν να είμαι μωρό. Αν μπορούμε να της μιλήσουμε πιο. Είσαι άγχος? Εντάξει, με αναχρονές, δεν είναι τίποτε. Λίγη κουβεντουά να κάνουμε. Με φοβάσαι. Πρώτη φορά αν έχω έτσι εμπειρία. Στο σχολείο είναι παίξες σε κάποιο θεατρικό? Να σου πω την αλήθεια, ναι. Απέφευγα κάτω. Φοβόμουν πάντα να έρθω μπροστά σε κόσμο, λόγω του άγχους μου. Λογικό, συμβαίνει σε όλους. Ακόμα και οι καλύτεροι ηθοποιοί έχουν πολύ τράξ στις πρεμιέρες τους. Αλήθεια? Εσύ που το ξέρεις? Είπε μου το αρφός μου. Βασικά είπε μου ότι όσα χρόνια και αν κάνουν τη δουλειά, η ημέρα της πρεμιέρας είναι δύσκολη. Τρέμουν που το άγχος τους. Τώρα εντάξει, νιώθω πιο ήρεμος. Δεν είμαι μόνος μου. Αλίμονο. Λοιπόν, είσαι έτοιμος να ανοίξω το μικρόφωνο? Έτσι και έτσι. Όχι, είναι και έτσι και έτσι είσαι. Λοιπόν, πες ό,τι θέλεις χωρίς να φας. Βάλεις τα ακουστικά σου. Λοιπόν, είμαι εδώ με ένα πολύ καλό μου φίλο, αφού η Σοφία ακόμη δεν είναι σε θέση να είναι μαζί μας. Μιλούσαμε πριν για το άγχος που έχουν όσοι κάνουν κάτι για πρώτη φορά, που δεν είναι συνηθισμένοι να το κάνουν συχνά. Ιάκωβε, νιώθεις καλύτερα? Αρχίσες να νιώθεις τη θετική ναύρα του κόσμου? Ναι, είμαι καλύτερα. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε τον Ιάκωβε να νιώσει πιο άνετα. Ποιο είναι το αγαπημένο σου τραγούδι αυτή την εποχή? Το Changes του Tupac. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το τραγούδι και να το αφιερώσουμε σε όλο τον κόσμο που μας ακούει. Πώς ήταν η εμπειρία? Πολλά ωραία. Είδες, λοιπόν, ετοιμάσου να μιλήσεις με το τραγούδι. Εγώ? Ποιος εγώ? Κατευθείαν στα βαθιά. Τελικά, ό,τι μου είπες για τη Ρεβέκα ανέφηκε ένα αλήθινο στο τέλος. Είναι η δουλειά μου. Μόλις μου πες κάποια στοιχεία για τη συμπεριφορά της, σε κατάλαβα αμέσως περί τίνος πρόκειται. Εσύ όμως πώς το ανακάλυψες? Επιάμενε χτες, έβραμε τη χάλια από υπερβολική δόση. Τώρα είναι στο νοσοκομείο. Και πού την ανακαλύψατε? Ευτυχώς έμεινε της Λιδίνα μου και όποιαν τηλεφωνεί η γιαγιά της. Είπε της που ένιζε, και πιάμε και βράμε την λιποθύμη. Θεέ μου, τούτο είναι πολλά σοβαρό, μπορούσε να πεθάνει. Φανήκεται τυχερή που την προλάβατε. Ναι, τώρα τι κάνουμε? Θα πρέπει να πει σε κέντρο αποτοξίνωσης. Αλλά Πέτρο, δεν είναι εύκολο πράγμα. Χρειάζεται πολύ δύναμη. Φαντάσου έναν άνθρωπο που πρέπει να κόψει το κάπνισμα.
πόσο μάλλον τούτες τις ουσίες που είναι καταστροφικές και πολλά δυνατές. Ο Κυριάκος πώς είναι? Πώς να είναι, χάλια. Το ίδιο τσιφάνια. Να χρειαστούν ψυχολογική υποστήριξη. Κυρίως ο παπάς της πρέπει να φανούν δυνατοί. Σκέφτομαι πόσο άσχημο είναι να βλέπεις το ίδιο σου το παιδί να καταστρέφεται. Το λοιπόν, Πετράκη, έλα μου τα ανήσεις και έχουμε πολλή δουλειά. Γεια σου, Ζωή. Θέλετε βοήθεια? Όχι, είναι εντάξει. Εντάξει τότε, να σας αφήσω να κάνετε τη δουλειά σας. Αν χρειαστείτε καμιά βοήθεια όμως όσον αφορά τη Ρεβέκα, λέει μου. Η βοήθεια σου ήταν ήδη πολύτιμη. Χρωστούσα έναν τεράστιο ευχαριστώ. Να μην το ξαναπείς. Να ξέρεις ότι οποιαδήποτε βοήθεια χρειαστείς, εγώ να είμαι δίπλα σου. Να σε συνοδεύσω στο αυτοκίνητο. Όχι, είναι εντάξει. Όχι, επιμένω. Εντάξει τότε. Άτε ρε αγάπη, έλα γλύωρα και να φωνάζει και μου παρκείς να ανοίξω κάθε ναι. Ναι, έχω πάει στη κελέ μου και να τσιριλά. Έλα να σε βοηθήσω να σε γυρίσουμε, άντε. Άτε πια από εκεί κατέβα στις καρέκλες. Να μπορεί να γει, επλάκωσες σε το πάπλωμα, να ξαγυμάσουμε την κορούνα λόγος. Ένε μου τη δουλειά σου. Να σου κάνω καφέ. Όχι αγάπη μου, άιστο. Να του κάνω εγώ καφέ. Εντάξει, εσύ αν θέλεις ρε αγαπή, πιένε φέρτη σκούπα να σκουπίσουμε. Καλό. Και εσύ ρε φίλε, κάτσε. Εντάξει, λάκι. Θα σε περιποιηθώ εγώ. Κάτσε. Θα σε κανονίσω ρε κοπέλτη. Δώσ' μου 2 λεπτά. Τι έρχομαι, α. Να δεις. Σε δείξα εγώ θα με ξαναβρυπέξεις. Σε κάνω να πιένεις τρευτός. Κι υποφέρω και δεν πάω με άλλη. Γιατί είσαι η αγάπη μεγάλη. Έρχεται μάστρια. Σηκώστηκε. Έτσι. Χάι. Έλα. Εντάξει, Λάγη μου, ευχαριστώ. Στην υγειά σου. Στην υγειά σου, Λάγη. Παραγιά! Ωχ, έτσι. Τι του κάμε τσιβουρά. Παρά του άλλασα τη ζάχαρη. Εγκρίμα, ρε Λάγη. Εγκρίμα, ρε, νόμως εγώ με περιπέζει. Αστείευκες ο άνθρωπος. Έλα σου πω σε ένα τζιπολο παρτάριστο. Άνθρωπος που να ξαναπειράξει ποιον τον Λάγη είναι να του πει κουβέντα, θα του βάλω καθάρσιο. Εγώ να πρέπει να φύγω από δουλειά. Κι εγώ πρέπει να πάω. Είπα του Κυριακού ότι θα αρχίσω. Πιένετε, είμαι εντάξει. Πιένετε, μάνα μου, και να μείνω εγώ με τη Σοφία, να με δάμε. Να κάνει το μεταξύ, μόλι εδώ πίσω ο γιατρό για το εξιτήριο, και αν είσαι με τηλέφωνο. Εντάξει. Εντάξει, εντάξει. Εντάξει, εντάξει. Καλό. Αχ, Θεέ μου. Τούτες ημέρες που περάσα ήταν που τις χειρότερες της ζωής μου. Αλλά δοξάζω το όνομα της Παναγίας της Γερόντισσας. Έκαμε πάλι το θαύμα της κόρη μου. Άξα μου, τέλειωσε. Τέλειωσε, πέρασε με μια χαρά τώρα. Θέλω να προσέχεις όμως. Να προσέχω. Και κάνω μια χάρη, κόρη μου. Άφησε μια τον τίκερη με τη δίαιτα. Είσαι μια χαρά λεγνούα, είναι τα που τη θέλεις. Μαμά μου, είναι δίαιτα που κάνω, είναι διατροφή. Απλά έντρω πελάρες. Έτσι ώρα να πελάνω. Τρώει με τούτη έννοια, αφού λαλώ πελάρες έντρωες. Είναι τέλος επάθες, κόρη μου, την δηλητηρίαση, και μάλιστα σοβαρή. Μακάρι να ξέρω. Άντε, αγαπή μου, ησύχασε τώρα, έλα να σε βάλω να ξαπλώσε. Να κοιμηθείς, γιατί είσαι πολλά ταλαιπωρημένη, κορδό μου. Έλα, έλα, εγκεφαλής σου, πες για σιγά, έλα. Άντε, να κοιμηθείς, να ξεκουραστείς, να σε σιωπάσουν. Άρ' το σέστου μέσα, άντε μου. Ιωάννα, είσαι σίγουρη ότι θέλεις να χωρίσουμε? Είπαμε τα, νομίζω. Δυσκολεύομαι να το πιστέψω. Ήταν δύσκολη η αποφάση. Έγινε διαφορετικά όμως. Σκέφτηκα το πολλά σοβαρά. Εν καλύτερα για το σκιό μας, ιδίως για σένα. Αξίζει σου κάτι καλύτερο. Ιωάννα, με σε υποτίμησα ποτέ μου. Είσαι ό,τι καλύτερο για μένα. Εσύ έδωσα ό,τι σου άξιζε. Ό,τι μου έδωσες ήταν αρκετό για μένα. Αξίζεις πιο πολλά. Η Λία θα αλλάξει κάτι. Η απόφαση μου είναι οριστική. Ιωάννη. Άρχισα σήμερα. Επία στην Έλενα να κάνουμε εκπομπή. Πολλά ρε μπία, ρε.
Ηλία, ακούεις με. Ηλία. Sorry, ρε φίλε. Κάτι σκεφτού. Πού εταξίδευκες? Στο πριν. Σε πιάνω. Στα όνειρα που έκανα πριν. Μιλάς με γρίφο και σε καταλαβαίνω. Κρεμιστή γανούλα, ρε φίλε. Μέσα σε μια στιγμή. Έγινε κάτι με την Ιωάννα. Η Ιωάννα, μετά από πολλή σκέψη, είπε μου την απόφαση που επήρε. Η οποία απόφαση είναι? Θέλει να χωρίσουμε. Είναι απίστευτο. Δεν το χωράει το μυαλό μου. Τι έγινε? Δεν μπορείς να φανταστείς ποιος με πήρε τηλέφωνο και τι μου ζήτησε να κάνω. Ποιος? Η περιβόητη Αθηνά από την ομάδα Δράκος. Καλά, ευκήγε μου η φυλακή τούτη. Ναι, μου είπε ότι δεν είχαν αρκετά στοιχεία εναντίον της και βγήκε και ότι όσα στόματα ήξεραν για αυτήν έκλεισαν μια για πάντα. Αλλά το σημαντικό είναι άλλο. Τι? Μου είπε ότι αν δεν βοηθήσω να βγει ο Αχιλλέας από τη φυλακή. Τι απειλήσες ότι να σκοτώσει? Όχι εμένα. Τότε ποιον? Μου είπε ότι αν δεν κάνω αυτό που θέλουν, θα σκοτώσω τον Ιάκωβο. Χαρή, πρέπει να βρούμε έναν αντικαταστάτη της Ιφηγενίας το συντομότερο. Δεν μπορεί να συνεχιστεί ούτε η κατάσταση. Οι γονείς ήδη πιάνουμε τηλέφωνο και ρωτούμε τι είναι να γίνει. Φανή, αντιλαμβάνεσαι πως είμαστε στα μέσα της σεζόν. Δεν μπορούμε να βρούμε έναν αντικαταστάτη έτσι απλά. Ξέρω το, αλλά δεν μπορούμε να κάτσουμε με σταυρωμένα τα χέρια. Τα μεθυμάτα μείναν πίσω. Εντάξει. Δεν σκέφτηκες κάτι που δεν το σκέφτηκα εγώ? Κάτι έχω στο μυαλό μου, αλλά σε ένα δάνειο είναι εφικτό. Επέμουσε εμένα να μου στο μυαλό σου. Ας το ψάξω. Οκ, όπως θέλεις. Χρειάζεσαι με κάτι να πάω. Πηγαίνω. Φανή, μπορώ να σου μιλήσω? Ηλία, φαίνεσαι χάλια. Έτσι νιώθω. Μπορούμε να σε βοηθήσουμε σε κάτι? Όχι. Τέλειωσε πλέον. Ηλία, ανησυχώ. Έγινε κάτι, έπαθε κάτι κάποιος δικός σου? Όχι, Φανή μου. Δεν έχει να κάνει με θέμα υγείας. Η Ιωάννα... Εμιλήσετε? Ναι. Τι σου είπε? Θέλει να χωρίσουμε. Παναγία μου. Γι' αυτό μας θεωρούσαν όλους εχθρούς της. Τώρα εξηγούνται πολλά. Γεια σας. Γεια σας, ευχαριστώ. Γιατί ας του λιτάμε μαζεμένοι. Αν τα μάθες. Τι έγινε? Εγώ ήρθα να σου πω για το Χάρη, ότι αποφάσισε να μου πουλήσει το μερίδιο του στη σχολή. Τι έγινε, κάτι? Η Ρεβέκα είναι στο νοσοκομείο. Τι είπατε? Υπερβολική δόση. Πότε έγινε τούτο? Εχθές το βράδυ. Με δυσκολία του είπαν που βρίσκεται. Ευτυχώς προλάβαμε τα χειρότερα. Είσαι στο νοσοκομείο τώρα, παιδί. Πάω και με τώρα. Πάμε κι εμείς. Ναι. Ωραία, να περάσουμε από τη σχολή, να πιάσουμε για τη Φάνη. Ναι. Αν δεν έχεις κάτι να κάνεις, σχολάσαι. Να τελειώσω τις προσφορές και μετά να περάσω να δω τη Σοφία. Ενημέρωσε με να μου κάνει, γιατί δεν θα προλάβω να πάω να τη δω. Εντάξει. Εύχομαι να πάνε όλα καλά. Γεια. Γεια. Γεια σας. We'll be right back.
Ίσως να θέλει κάποιος να μας δώσει ένα μήνυμα που να μην το καταλαβαίνουμε εμείς. Σαν τι μήνυμα? Δεν ξέρω, Φέλη, αλλά από τη μέρα που ξανασμίξαμε, συμβαίνει τώρα ένα κακό πάνω στο άλλο. Και φταίω εγώ γι' αυτό. Δεν είπα ότι φταίει εσύ. Αλλά ίσως ο Θεός να μην θέλει να είμαστε μαζί. Μήπως τελικά εσύ δεν θες να είμαστε μαζί? Φέλη, με βάλεις λόγια στο στόμα μου που δεν είπα. Εσύ ήσουν πραγματικά ευτυχισμένος μέσα με τη σχέση. Ενόμιζα ότι. Ενόμιζες. Αλλά. Αλλά ήμουν πραγματικά ευτυχισμένος. Είχα την ελπίδα ότι να αλλάξουν τα πράγματα. Αλλά έκανα λάθος. Κάθε μέρα έκανα με ένα βήμα πίσω. Τι νομίζεις ότι έφταιε? Η ανοριμότητα. Και από τις δύο πλευρές. Είναι πολλά σοβαρά τα πράγματα. Η γιατροί είπαν πως είναι πολλά τυχεροί που την ήβραν και πήραν την. Πήραν μεγάλη δόση και μπορούσε να πεθάνει. Παρατρίχαν την προλάβαν. Γιατί? Γιατί συμβαίνουν τούτα ούλα? Δεν μπορώ να φορώ την κόρη μου άλλον έτσι. Παπά, πρέπει να είμαστε δυνατοί. Δεν θα λυγίσουμε τώρα. Ναι, Κυριακό μου, για να στηρίξουμε όλη τη Ρεβέκα. Τώρα εσύ σας παραπάνω ανάγκη μου κάθε άλλη φορά. Πρέπει να βρω δύναμη να αντέξω. Πάντα είχα τον φόβο που τον καιρό μου ήταν μητσές να μην μπλέξουν σε έτσι καταστάσεις. Ο Αχιλλέας απειλεί την Νεφέλη ότι αν δεν κάνει κάτι να αποφυλακιστεί, θα σκοτώσει τον Ιάκωβο. Εγώ φταίω για όλα. Δεν έπρεπε να έρθω πίσω. Αφού το ήξερες γιατί ήρθες. Δεν είχα ιδέα τι είχε στο μυαλό του. Ήρεμα, ήρεμα. Με τις φωνές θα βρούμε λύση. Πρέπει να ειδοποιήσω τον Ιάκωβο. Έχουμε πρόβλημα στη σχολή. Δεν έχουμε καθηγητές και τα μαθήματα μείναν πίσω. Οκ, από ό,τι κατάλαβα, χρειάζεστε βοήθεια μου. Ναι, αν μπορείς να επιστρέψεις τουλάχιστον ως το τέλος της χρονιάς. Θέλω να σε πιέσω, αλλά σκέφτω το. Εντάξει, να σου απαντήσω εντός των ημερών. Είσαι εσύ που φεύγει χωρίς να δω κιλοαρκασμό σε κανένα. Έχεις δίκιο και καταλαβαίνω που το πάεις. Απολογούμε, αλλά ειλικρινά έχουμε πάρα πολλά προβλήματα και είναι ανθρώπινο να λείψω κάποιες μέρες. Γι' αυτόν έπια να έβρω και τον Πέτρο να τον ζητήσω να επιστρέψει στη σχολή. Σαν καθηγητής φυσικά. Να έβρεις τον Πέτρο? Το πιστεύω. Καλά ρε Φάνη, εγώ τι ρόλο παίζω μέσα στην σχολή? Εξήγα μου να καταλάβω. Καταλαβαίνεις πως πρέπει να λυθεί το θέμα το συντομότερο. Εσύ μπορείς να βάλεις μέσα στο νου σου πως δεν μπορείς να με αφήνεις έξω μπουλά. Έγινε κάτι? Η Αθηνά. Η Αθηνά. Δεν καταλαβαίνω. Η Αθηνά με απείλησε ότι αν δεν βοηθήσω να βγει ο Αχιλλέας από τη φυλακή. Να μιλήσει, δεν θα στο βγάλω με το ζόρι. Απείλησε ότι να σε σκοτώσω.